Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με την υπόθεση των αντιπλημμυρικών να είναι σε προτεραιότητα και την αναγκαιότητα να γίνουν άμεσα, όσα δεν έγιναν εδώ και πολλά χρόνια, το επόμενο στίχημα έχει να κάνει με την ενεργοποίηση των οδικών τμήματων που παραμένουν σε εκκρεμότητα για τη Μεσσηνία. Το Καλαμάτα Ριζόμυλος με νέα χάραξη και το καλό νερό Τσακώνα με την εκκρεμότητα της μελέτης κόστους-οφέλους πάνε πακέτο για χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επιδίωξε να υπάρξουν θετικές απαντήσεις μέσα στη χρονιά. Τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, το Καλαμάτα Ριζόμυλος αναμένεται να πάρει το δρόμο του για περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το Καλαμάτα Ριζόμυλος κατατέθηκε στην υπηρεσία, κατατέθηκε προθυμίνου, αν θυμάμαι καλά το χρόνο, και γίνονται στη φάση αυτή τη στιγμή των αλλαγών και των διορθώσεων που προτείνει η υπηρεσία, ώστε εντός του μηνός, δηλαδή μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, να πάρει το δρόμο της μελέτης για περιβαλλοντική αδειοδότηση. Άρα, έχουμε μελέτη, κάνουμε τις τελευταίες αλλαγές, συμπληρώσεις και βελτιώσεις και συνέχεια προχωράμε για περιβαλλοντική αδειοδότηση. Όπως σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, πρόκειται για μια μελέτη νέας χάραξης και όχι εκείνη της παραλιακής. Είναι νέα χάραξη η οποία προτείνεται μέσα από τη μελέτη. Όσον αφορά το καλό νερό Τσακώνα, εκεί έχουμε πλήρες και όριμες μελέτες. Απομένει η μελέτη κόστους ωφέλους για το έργο. Όπως τόνισε στην συνέχεια ο Γιώργος Δέδες, καλό νερό Τσακώνα αλλά και το Καλαμάτα Ριζόμυλος περιλαμβάνονται στην πρόταση που κατατίθεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς χρηματοδότηση. Αυτά τα έργα δεν είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, δεν είχαν προγραμματιστεί σε κανένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Εμείς λοιπόν σε ένα πακέτο έργων με το οποίο συζητάμε για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχουμε εντάξει και τα δύο αυτά έργα. Ποια άλλα έργα συζητάμε για να καταλάβετε το μέγεθος, τον χαρακτήρα και τη σπουδαιότητα αυτής της κουβέντας και της διαπραγμάτευσης που γίνεται. Συζητάμε το βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, την παράκαμψη της Χαλκίδας και το βόρειο κομμάτι του Ε65. Μαζί λοιπόν στην ατζέντα έχει μπει και το ενιαίο πακέτο καλό νερό Τσακώνα και Καλαμάτα Ριζόμυλος. Έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το καλό νερό Τσακώνα που έχουμε πλήρη και όριμη μελέτη. Αναμένουν τα στοιχεία για το Καλαμάτα Ριζόμυλος. Θα προχωρήσουμε τη μελέτη κόστους ωφέλους και για τα δύο έργα. Θα δείτε ότι τις επόμενες μέρες και σίγουρα εντός του Οκτωβρίου από το υπογείο μας θα ανατεθούν οι μελέτες κόστους ωφέλους που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εξετάσει τα αιτήματα χρηματοδότησης αυτών των έργων. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος της χρονιάς θα έχουμε απαντήσεις και επιτρέψτε μου να είμαι αισιόδοξος και θετικός σε σχέση με το ότι οι απαντήσεις θα είναι και αυτές θετικές από άποψη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της χρηματοδότησης του έργου. Με τις εκκρεμότητες πλέον για το καλό νερό Τσακώνα και το Καλαμάτα Ριζόμυλος να είναι συγκεκριμένες, ο Δήμαρχος Καλαμάτας εμένει στο θέμα της παραλιακής χάραξης, σημειώντας παράλληλα πως αποτελεί τη βέλτιστη λύση και ζητά αυτό να ληφθεί υπόψη στις επιλογές του Υπουργείου. Ο καιρός πέρασε και η όλη υπόθεση που έχει να κάνει με την πρόταση για το Καλαμάτα Ριζόμυλος ακόμη καθυστερεί. Σύμφωνα μάλιστα με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, υπάρχουν και αξεπέραστα εμπόδια. Ο Δήμος Καλαμάτας συνεχίζει να επιμένει για τον δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Και επειδή μου λέτε συνεχώς για τη μελέτη όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά, τι γίνεται για τη μελέτη με τη μελέτη του δρόμου Καλαμάτα Ριζόμυλος? Εγώ μαθαίνω για αξεπέραστα αδιέξοδα. Πάντως ο ίδιος επεσήμανε για μία ακόμη φορά πως η λύση στο εν λόγω οδικό τμήμα είναι να προχωρήσει η παραθαλάσσια χάραξη. Έχουμε μία μελέτη έτοιμη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο δρόμος Καλαμάτα Ριζόμυλος, ο παραθαλάσσιος, πέρα από το ότι είναι 6 χιλιόμετρα μέσα στην Καλαμάτα και θα βοηθήσει την Δυτική Καλαμάτα, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη εθνικής γης. Διότι όλο αυτό το κομμάτι στο Μεσσηνιακό κόλπο είναι γη με εθνική σημασία. Μπορεί να γίνει το πρώτο τουριστικό κομμάτι της Ελλάδος. Και παρακαλώ πάρα πολύ τον κόσμο και τους πολίτες από την Κορώνη, από τη Λογκά, από το Πεταλίδι, από τη Ριζόμυλο, από την Πύλο να ενώσουν τη φωνή τους σε αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορεί να έχεις μια έτοιμη μελέτη και να ψάχνουμε από πού αλλού θα πάμε. Δεν γίνονται αυτά. Αλλά ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Υπάρχουν κι άλλοι που πρέπει να ομιλούν σε αυτόν τον τόπο. Μένοντας στα οδικά θέματα, να δούμε και τις εξελίξεις γύρω από το άλλο κομβικό μέτωπο της Πελοποννήσου, το Πάτρα Πύργος. Μέσα στο μήνα, με βάση τα όσα υποστήριξε ο κ. Δέδες, θα ξεκινήσει η τμηματική συμβασιοποίηση των εργαλαβιών και ακολούθως στόχος είναι μέσα στη χρονιά να ξεκινήσουν τα πρώτα έργα.
Εν μέσω φθινοπόρου έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης για τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα Πύργος. Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, μετά και την κατάθεση του φακέλου μεγάλου έργου, και πλέον υπάρχει αισιοδοξία ότι σύντομα θα ανάψει το πράσινο φως που θα εξασφαλίσει την υλοποίησή του. Το Πάτρα Πύργος μας ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή να γίνει αναπροσαρμογή των μελετών τα οποία υποβάλλονται στα ευρωπαϊκά όργανα, να επικαιροποιηθούν οι μελέτες, μια διαδικασία που ήδη ολοκληρώσαμε και της οποίας τα στοιχεία έχουν ήδη υποβληθεί. Το Πάτρα Πύργος, για να είμαστε πολύ σαφείς και συγκεκριμένοι, μέσα στο Σεπτέμβριο θα αρχίσει να συμβασιοποιείται. Όπως γνωρίζετε, έχουμε δημοπρατήσει τις 7-8 εργολαβίες. Μέσα στο επόμενο διάστημα δημοπρατείται και η 8η, αλλά ακόμα και πριν τελειώσει ο διαγωνισμός της 8ης εργολαβίας, τμηματικά οι διάφορες εργολαβίες θα αρχίσουν εντός του Σεπτεμβρίου να συμβασιοποιούνται, που σημαίνει ότι φτάνουμε στη φάση της εγκατάστασης μηχανημάτων εντός της χρονιάς. Περνάμε στον χώρο της οικονομίας. Αυξάνεται η πίεση στα νοικοκυριά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο να σημειώνουν παράλληλη αύξηση. Την ίδια στιγμή και υπό τις συνθήκες αυτές οι κατασχέσεις βρίσκονται μπροστά, δημιουργώντας ένα ασφιχτικό οικονομικό περιβάλλον. Στα 97,35 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι παλαιές και νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο τον Ιούλιο. Εξέλιξη που οφείλεται στην αύξηση κατά 2 δισεκατομμυρίων ευρώ των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών αυτόν τον μήνα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα, οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο αυξήθηκαν τον Ιούλιο στα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ εναντί 5,4 δισεκατομμυρίων τον Ιούνιο. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι την δόση του Ιουλίου, που ήταν η πρώτη δόση με τα καθαριστικά αρκετά φουσκωμένα φέτος, γιατί ήταν πολύ βαρύς ο λογαριασμός, την πληρώσανε οι 7 στους 10, τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και νομίζω ότι σε λίγες μέρες θα ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν μόνο φορολογικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 5,7 δισεκατομμύρια έναντι 4,2 τον Ιούνιο. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι ένα μέρος από την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος δεν εξοφλήθηκε τον συγκεκριμένο μήνα, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί ως ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο. Βάσει αυτή, όλοι οι φορείς στο δημοσίο, με πρωταγωνιστή την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχουν αρχίσει ένα κυνηγητό με κατασχέσεις και δεσμεύσεις λογαριασμών, και στο παιχνίδι έχουν μπει και το ΕΦΚΑ, ακόμα και οι Δήμοι, οι οποίοι στέλνουν κατασχετήρια σωριδών, με αποτέλεσμα πολλοί φορολογούμενοι να μην μπορούν να αντέξουν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Και λαμβανωμένο υπόψη ότι μετά τη λειτουργία των BOS, όλα τα χρήματα θα μπαίνουν στο λογαριασμό του φορολογούμενου. Ακατάσχετο δεν υπάρχει για τον επαγγελματία. Τα χρήματα αυτά θα κατάσχονται αυθημερών, οπότε είναι ζήτημα χρόνου μέχρι τέλος του χρόνου να κλείσουν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Στο Υπουργείο Οικονομικών πάντως εκτιμούν ότι το φαινόμενο αυτό που έχει παρατηρηθεί και πέρυσι θα εξομαλυνθεί πλήρως με την δεύτερη δόση του Σεπτεμβρίου, κάτι το οποίο συνέβη και κατά την προηγούμενη χρονιά. Υπενθυμίζεται πάντως ότι οι οφειλές τους οποίους δύναται να εφαρμοστούν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης ανέρχονταν τον Ιούνιο σε περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια φορολογούμενους. Από την άλλη, η εβδομάδα αυτή ήταν μια εβδομάδα εξελίξεων γύρω από τη διαχείριση των απορριμμάτων, μετά και την απόφαση που έλαβε ο φορέας διαχείρισης τελειών αποβλήτων για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια και ακολούθως το να τρέξει η κεντρική διαχείριση μέσω του ΣΔΙΤ προωθείται. Την αντίθεσή του με εχμές κατά του Δημάρχου της Καλαμάτας εκφράζει ο Δημήτρης Καμπόσος, προαναγγέλλοντας προσφυγές. Την αντίθεσή του με την πρόσφατη απόφαση του Φορέα Διαχειριστεριών Αποβλήτων εξέφρασε ο πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Άρης Μυκηνών, Δημήτρης Καμπόσος. Οι μεγάλοι δήμαρχοι πλην της Καλαμάτας, πήραμε μία απόφαση να μην μπούμε στη βάσανο και στη διαδικασία να υπογράψουμε την Τρίτη που μας καλέσαν εκεί σε μια συνάντηση στην Τρίπολη, κάποια χαρτιά τα οποία δεν είχαν πάνω ούτε ολοκληρωμένα ήταν, είχαν κενά, είχαν αποσιοποιητικά, είχαν τελείες. Αφού δεν έχει ξεχωρίσει λοιπόν ο νομοθέτης ότι εγώ που είμαι τρίτος δήμος σε πληθυσμό και μεγάλος, δεν ξέρω αν είμαι και πρώτος, σε έκταση στην Πελοπόννησο από τις 26 δήμους, η Κόρινθος είναι σχεδόν πρώτη με 80.000 κόσμο. Και είδα λοιπόν εχθές και πάρα πολλές απουσίες, οι οποίοι άνθρωποι, δήμαρχοι, δεν ήρθαν.
Προφανώς, την Τρίτη εννοώ, είχαν υποστεί πίεση και πίεση υπερβολική. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπόσο, υπάρχει μια σειρά ερωτημάτων που παραμένουν αναπάντητα. Ζήτησα να γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Κέρδισε η υπόθεση να πάμε στο ΣΔΙΤ. Γιατί ψήφισαν οι μικροί δήμοι και η Καλαμάτα, βέβαια, ως μεγάλος δήμος. Και τον Ναύπλιο ψήφισε. Μάλιστα. Ψήφισαν να πάνε. Πού θα πάνε, για πόσα χρόνια θα βάλουν θηλιά στο λαιμό των δημοτών τους, τι ακριβώς θα γίνει. Θα πρέπει να πηγαίνουμε ντε και καλά ποσότητες συγκεκριμένες και αν δεν έχουμε αυτές τις ποσότητες θα πρέπει να τις πληρώνουμε. Εγώ έκανα ένα διαγωνισμό, φίλες και φίλοι, ηλεκτρονικό, διεθνή διαγωνισμό, στον οποίο ήρθαν 8 εταιρείες. Κάποιος άλλος συνάδελφός μου δήμαρχος έκανε με μία εταιρεία. Καλά έκανε. Η εταιρεία εκείνη που έδωσε σε αυτόν 59,1, εδώ σε εμάς ήρθε και μας έδωσε περίπου 36 ευρώ. Οι βολές του κ. Καμπόσο πηγαίνουν και προς την πλευρά του Δήμαρχου Καλαμάτας. Καμάρωνε χθες λοιπόν, μίλαγε προχθές, πότε ήταν Τρίτη, ναι, μίλαγε στις τηλεοράσεις, έλεγε διάφορα πράγματα, έλεγε εκεί διάφορα επί παντός επιστημού, το ρωτούσα, άλλα έλεγε. Έτσι, κάποτε βγήκε και μας είπε ότι ο διαγωνισμός του Άργους δεν υφίσταται. Ψέματα. Ψέματα. Αλλά όταν δεν υπάρχει από την άλλη μεριά και μια φωνή εκεί κάτω στην Καλαμάτα να μπορέσει να τον βάλει στην σωστή πορεία, εγώ τι να κάνω. Εγώ είμαι δήμαρχος στο Δήμο Άργους Μυκηνών. Τέλος, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών σημείωσε πως θα υπάρξει προσφυγή εναντίον στην απόφαση αυτή. Εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα δικαιώματα που μας δίνει η δημοκρατία και θα προσφύγουμε εκεί που πρέπει να προσφύγουμε, εκεί που προσφεύγει κάποιος να αναδικείται. Το θέμα με τους Αθηγάνους και κυρίαρχα την κατάσταση που επικρατεί στο Πολυκλαδικό συνεχίζει να υφίσταται. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας πάντως σημειώνει πως το όλο πρόβλημα είναι κρατικό, αφού το κύριο οικόπεδο κατάληψη είναι το Υπουργείο Εργασίας. Όλοι πρέπει να είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανοχή προς τους Αθηγάνους. Υπό διάφορες προεκτάσεις, το θέμα των Αθηγάνων παραμένει στην επικαιρότητα. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον καταβλισμό στην Αγία Τριάδα, μέχρι σήμερα και παρά τις διαβεβαιώσεις, τις υποσχέσεις αλλά και τις ενέργειες, έχουν μείνει απλά ζητήματα. Οι Αθήγανοι στο Πολυκλαδικό είναι εγκατεστημένοι σε κρατικό οικόπεδο. Επαναλαμβάνω, η καρδιά του οικισμού είναι κρατική, είναι κρατικό το οικόπεδο όπου βρίσκεται η καρδιά του οικισμού. Έχω ζητήσει πολλάκις από το Υπουργείο Εργασίας να δώσουν στο Δήμο το συγκεκριμένο οικόπεδο για να έχει έννοια η διοικητική αποβολή. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Παναγιώτης Νίκας, οι ενέργειες του Δήμου σκοντάφτουν στο γεγονός ότι το κράτος δεν κάνει κάτι. Οι Αθήγανοι, όπως σημειώνει, βρίσκονται σε κρατικό οικόπεδο. Αν το κράτος δεν αποφασίσει να αποβάλει από το οικόπεδό του όσους το έχουν καταλάβει παρανόμως, τους φιλοξενεί εκεί παρακαλώ, σε κρατικό οικόπεδο. Όταν ζητήσαμε να γίνει η αποβολή από τα πρανή των δρόμων των δημοτικών, από την αποκεντρωμένη για να έχεις άδεια, ζητήσαμε την άδεια, η απάντηση ήταν ναι, αλλά προσέξτε, να μην πειράξετε αδύναμες πληθυσμιακά ομάδες. Και ήρθε εδώ πέρα ο συνήγορος του πολίτη, πάση δυνάμει, και για τα 16 σπιτόπουλα τα οποία κατεδαφίσαμε για να γίνει το γήπεδο εκεί στα Παλιάμπελα, και για την προσπάθεια την οποία κάναμε για τους δημοτικούς χώρους. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι κρατικό. Ας αποφασίσει το κράτος να πάρει το οικόπεδο το οποίο έχει ή ας το δώσει στο Δήμο και ας αποφασίσει επιτέλους να κάνει μια πολιτική υποστήριξης αυτών των ανθρώπων που χρειάζονται υποστήριξη. Πριν τους ζητήσουμε να τηρήσουν τους νόμους, ασφαλώς πρέπει να έχουμε ένα σοβαρό πρόγραμμα υποστήριξης. Στα αυτοδιοικητικά ζητήματα συνεχίζουμε εκεί όπου η τροποποίηση που πέρασε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μεσίνης για την περιοχή γύρω από το αλσίλιο της Μπούκας φέρνει την αντίδραση της μείζωνας μειοψηφίας. Ο Σταύρος Αναστασόπουλος έκανε λόγο για κίνδυνο να χάσει την επαφή με την Μπούκα ή η πόλη της Μεσίνης με αφορμή τα όσα πλέον περιλαμβάνονται στη ζώνη Β' κατοικίας.
Η σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Μεσίνης, που πέρασε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, έφερε την αντίδραση από την πλευρά του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας. Ο Σταύσης Αναστασόπουλος, εστιάζοντας την περιοχή του Αλσιλίου της Μπούκας, ανέφερε πως υπάρχουν πλέον δεδομένα μέσω αυτής της τροποποίησης, μέσω των οποίων κινδυνεύει να χάσει η πόλη της Μεσίνης την επαφή της με την θάλασσα. Διαφωνούμε όμως με αυτή την τροποποίηση και εμείς. Δεν την ψηφίσαμε και έχει δρόμο βέβαια, γιατί πρέπει να περάσει και από διάφορες υπηρεσιακές εγκρίσεις αυτή η πρόταση που πάρθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Λέμε λοιπόν ότι έτσι δεν θα μπορέσει να έχει την επαφή η πόλη της Μεσίνης με την παραλία της, διότι αν και εκεί στην Β' κατοικία μέσω αυτού του τρόπου που προανέφερα χτιστούν και εκεί ξενοδοχεία, τότε κανένας δεν θα μπορέσει να βρει παραλιακό οικόπεδο 500 μέτρων για να φτιάξει το σπίτι του, γιατί κάπως έτσι θα είναι η έκταση, η μικρότερη που θα είναι άρτιο το οικόπεδο στην Β' κατοικία, όταν ολοκληρωθεί η πολεοδόμηση, και έτσι θα μπορούσαν να βρουν οικόπεδα να χτίσουν σπίτια είτε η εκμεσίνης είτε από οπουδήποτε αλλού. Με αυτόν τον τρόπο όμως στενεύουν τα περιθώρια και πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο σφάλμα της σημερινής Δημοτικής Αρχής να κάνει αυτή την τροποποίηση, με δεδομένο άλλωστε ότι και οι εκατέρωθεν περιοχές, ζώνες που μπορούν να χτιστούν οικόπεδα δεν έχουν καλυφθεί, και να πούμε ότι δεν υπάρχουν εκτάσεις για οικόπεδα. Μια σημαντική πρωτοβουλία είναι σε εξέλιξη με στόχο να καθιερωθεί με μια ομάδα Καλαματιανών και Αθηναίων να δίνει το παρόν αύριο στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Καλαμάτα. Ξεχωριστό αναμένεται το αυριανό πρωινό στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου της Καλαμάτας, όπου και μια 20-μελής ομάδα φίλων Καλαματιανών αλλά και Αθηναίων αναμένεται να ψάλει τη Θεία Λειτουργία πολυφωνικά. Μια ομάδα φίλων τόσο από την Καλαμάτα όσο και από την Αθήνα έχουμε κατέβει στην πόλη μας για να προσφέρουμε αύριο το πρωί ένα γνωστό στους Καλαματιανούς μουσικό άκουσμα, την πολυφωνική εκκλησιαστική μουσική. Θα ψάλουμε στον Άγιο Νικόλα από τις 8.30 το πρωί εις μνημόσυνο αιώνιο όλων των πολλών και σπουδαίων χοροδών που από το 1895 μέχρι σήμερα διακονούν αυτό το συγκεκριμένο τύπο της εκκλησιαστικής μουσικής. Σκοπός μας είναι αυτός να είναι ο πρώτος κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδας εκδηλώσεων που θα ξεκινήσαμε φέτος και θα συνεχίσουμε, ελπίζουμε, αν είμαστε καλά, και τα επόμενα χρόνια. Η όλη αυτή η πρωτοβουλία γίνεται εις μνημόσυνων αιώνιων για τους χοροδούς που διακόνησαν για 100 και πλέον χρόνια στην Καλαμάτα τον τύπο αυτό της εκκλησιαστικής μουσικής, και σήμερα δεν είναι κοντά μας. Στον Άγιο Νικόλα, ξεκινώντας από το 1929, υπήρξε πολύ μεγάλη χοροδιακή παράδοση με χοροδίες που υπηρέτησαν τον ναό για δεκαετίες υπό τις διευθύνσεις του Σπύλιου Γκόνου, του Νίκου του Λάμπου και του Νίκου του Κουτσομανιώτη. Περάσανε σπουδαίοι χοροδοί και μουσικοί από εκεί. Απλά για τους νεότερους θέλω επιγραμματικά να επισημάνω τον Γιώργο τον Μούτσιο, που εκτός από γνωστός ηθοποιός υπήρξε και ένας πολύ σημαντικός βαρύθωνος, όσο και τον μεγάλο λυρικό τραγουδιστή, τον Γιάννη τον Αγγελόπουλο, που ήρξε τα χρόνια της κατοχής. Εκ μέρους των φίλων από την Αθήνα θέλω να ευχαριστήσω θερμά τόσο τον προϊστάμενο του ναού, τον πατέρα Φίλιππο, όσο και τον πρωτοψάλτη του ναού, τον Κώστα τον Κληρόπουλο, που με τόσο μεγάλη προθυμία μας δέχτηκαν αύριο να συμψάλλουμε μαζί τους. Πάμε στα αγροτικά ζητήματα και σε εκείνα που έχουν να κάνουν με τη σταφίδα. Σε μια χρονιά με πολλές ιδιαιτερότητες γίνεται η προσπάθεια για την στήριξη της τιμής. Η ποιότητα του προϊόντος είναι καλή. Οι ποσότητες ωστόσο είναι εκείνες που προβληματίζουν σε ό,τι έχει να κάνει με την καλλιέργεια της σταφίδας. Φαίνεται ότι η παραγωγή σαν ποιότητα είναι καλή. Όμως παρατηρείται το φαινόμενο που έχουμε ήδη φανεί από τις προηγούμενες ανακοινώσεις που έχουμε κάνει. Πράγματι υπάρχει μειωμένη η παραγωγή από τους... Όπως είπαμε, από τον καύσωνα και από τις βροχοπτώσεις και από τα, όπως τα λέμε πάει και έχουν συνηθίσει και έχουν μάθει ο κόσμος, από τον αγρόχειρο, δηλαδή από τα αγρογούρουνα.
Έχουμε πει επανειλημμένως ότι η σταφίδα είναι ένα προϊόν το οποίο πρέπει βασικά, σύμφωνα με την εξέλιξη του όπως υπάρχει, πρέπει να μείνει σαν καλλιέργεια στον ομό και το έχουμε δηλαδή αδίκως παρεξηγήσει ότι είναι ένα προϊόν που έχει πολλή δουλειά και πολλή εργασία. Όμως πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί ότι είναι ένα προϊόν το οποίο διασφαλίζει μια παραγωγή κάθε χρόνο. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν σήμερα για το προϊόν φαίνεται ότι πράγματι υπάρχει ζήτηση και δεν έχουμε αποθέματα. Αυτό όμως έχει κινδύνους αν μειώνεται τόσο αυξητικά προς τα κάτω η παραγωγή, θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα με το θέμα της διάθεσης, δηλαδή να ικανοποιήσουμε όλους τους αυτοί που ζητάνε δηλαδή και προμηθεύονται σταφίδα από εδώ πέρα. Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί και η τιμή της προκαταβολής, η οποία για την φετινή περίοδο αγγίζει το 1 ευρώ το κιλό. Να είναι σίγουροι οι παραγωγοί όταν διασφαλίσουν μια καλή ποσότητα και μια καλή ποιότητα στην παραγωγή τους, δεν θα έχουν ποτέ πρόβλημα από ό,τι φαίνεται στα πράγματα όπως εξελίσσουν. Για φέτος, όπως έχουμε πει, η τιμή θα είναι στο 1 ευρώ προκαταβολή και θα γίνει για καθάριση και δεν θα είναι για καθάριση μικρότερη από την περσινή που δόθηκε. Σαν διασφάλιση το λέμε στους παραγωγούς. Αυτές τις δυνατότητες έχουμε. Ο 12ος κύκλος των αιματολογικών νέων διεξάγεται με επιτυχία στην Καλαμάτα. Σε αυτή τη σημαντική επιστημονική διημερίδα, έμφαση δίνεται στην ενημέρωση και την πρόληψη. Αιματολογικά νέα σύγχρονη νοσηλευτική. Είναι ο τίτλος της διημερίδας που διεξάγεται στην Καλαμάτα στο ξενοδοχείο Elite City Resort. Έχουμε, εκτός από την ευχάριστη και ωραία παραμονή στην πόλη μας και να ζήσετε τις χαρές τις οποίες προσφέρει, τις φυσικές χαρές, ο κύκλος αυτός να έχει την ίδια επιτυχία όπως και οι προηγούμενοι, να αποτελεί μια πραγματική και ουσιαστική συμβολή όχι μόνο στην ενημέρωση αλλά και στην πρόοδο της επιστήμης, της ιατρικής επιστήμης και της νοσηλευτικής. Ένα ανθρώπινο μήνυμα, ένα βιωματικό θα σας έλεγα μήνυμα σε όλους τους γιατρούς και τους επιστήμονες, τους αιματολόγους επιστημένων εδώ, οι οποίοι για μένα και για τη δική μου έτσι, αντίληψη των θεμάτων είναι υπηρέτες του ανθρώπου. Εμπνευστή και διοργανωτή αυτών των δραστηριοτήτων, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τον κύριο Αδαμόπουλο, για το στέρος και την επιμονή του επί τόσα πολλά χρόνια, επί 12 χρόνια που είναι πάρα πολλά, να προσφέρει στην τοπική κοινωνία, να προσφέρει σε όλους εμάς που παρακολουθούμε αυτές τις εργασίες του σεμιναρίου ένα άρτια δομημένο πρόγραμμα υψηλού επίπεδου, παρουσιάζοντας ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει αυτή τη στιγμή η αιματολογία. Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης δόθηκε και η επιταγή που συγκεντρώθηκε στο έκτο κύπελο εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών στον Διευθυντή του Κέντρου Ενημέρωσης Δοτών Μυελού των Οστών Πάτρας. Θα χορηγήσει το κερμό με ισόποσο ποσό με αυτό που συγκεντρώσαμε στην εκδήλωση. Στην εκδήλωση καταφέραμε να συγκεντρώσουμε 3.500. Και θα καλούσα τον κύριο Σπυριδονίδη, τον διευθυντή του ΚΕΦΟ. Περίπου 350 δότες από την Καλαμάτα θα τυποποιηθούν με έξοδα που συγκεντρώθηκαν από αυτή την εκδήλωση. Το σκηνικό ανησυχίας με τα περιστατικά εξαπάτησης κύρια των ηλικιωμένων παραμένει. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή και ενημέρωση των αρμοδίων αρχών, αφού οι επιτίδιοι έχουν βρει διάφορους τρόπους για να προσεγγίζουν τα θύματά τους. Νέα περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων έρχονται για να προκαλέσουν ανησυχία και προβληματισμό. Παρά το γεγονός ότι επανειλημμένως από την τοπική ελληνική αστυνομία έχει τονιστεί πως οι ηλικιωμένοι πρέπει να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί, επιτίδιοι καταφέρνουν ακόμη να εξαπατούν ηλικιωμένα άτομα και να τους αποσπούν χρηματικά ποσά, χρησιμοποιώντας απειλές για κοντινά συγγενικά τους πρόσωπα, πιέζοντας τους ψυχολογικά για να τους καταβάλουν τα χρήματα. Η σημαντικότερη αιτία της εύκολης εξαπάτησης των ηλικιωμένων και ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 70 ετών είναι η άνοια.
Πρόκειται για μια νευρολογική νόσο, στην οποία παρατηρείται εκφύλιση των εγκεφαλικών κυττάρων και ποσοστά νοητικής έκπτωσης. Αυτό συμβαίνει λόγω της κοινωνικής απομόνωσης που βιώνουν τα άτομα τρίτης ηλικίας, καθώς και του ρυθμού ζωής που αυξάνει το χάσμα μεταξύ των γενεών, με αποτέλεσμα να έχουμε παραμέληση κάποιων ατόμων από το οικείο οικογενειακό περιβάλλον. Ουσιαστικά είναι η ψυχολογική πίεση που τους ασκούν. Αυτό σε συνδυασμό με την πολύ καλά οργανωμένη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι δράστες και το ότι γίνονται ευκολόπιστοι λόγω του ότι δεν υπάρχει πολλές φορές στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον να μπορέσουν να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν, να συζητήσουν αυτό που προφανώς τους λένε οι απατεώνες, γίνονται έτσι ευάλωτοι και θύματα πολλές φορές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις νευρολόγων, υπάρχουν και μεγάλα ποσοστά αδιάγνωστης άνοιας που παρατηρούνται κυρίως με τη διαχείριση των χρημάτων εκ μέρους των ηλικιωμένων. Δηλαδή, σαν να μην έχουν αίσθηση της αξίας των χρημάτων και επισκέπτονται νευρολόγους, στους οποίους αναφέρουν ότι έχουν μοιράσει λεφτά σε κάποιους είτε σε Ρωμά, και οι συγγενείς αναρωτιούνται τι συμβαίνει και με αποτέλεσμα να υπάρχει άνοια πίσω από όλο αυτό, χωρίς να το γνωρίζουν. Το κλειδί στην αποφυγή τέτοιων περιστατικών είναι οι νεότεροι, να είναι κοντά στα ηλικιωμένα πρόσωπα, να τους συμβουλεύουν και να τους προσέχουν. Πάνω σε όλη αυτή την ψυχολογική κατάσταση είναι το να διαπιστώσουμε ότι κάποιος ηλικιωμένος έχει πρόβλημα υγείας, να τον προσέξουμε και να του μιλήσουμε. Ακριβώς, να υπάρχει ένα πρόσωπο φροντίδας κοντά στα άτομα τρίτης ηλικίας, ιδιαίτερα, τονίζω και πάλι, μετά την ηλικία των 70 ετών. Σε ό,τι αφορά τα τελευταία περιστατικά εξαπάτησης, καταγράφηκαν σε Πάτρα και Πύργο. Δυστυχώς, το τελευταίο διήμερο έχουμε πάλι 3 περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων στην περιοχή μας, στη Δυτική Ελλάδα. Είχαμε προχθές 1 περιστατικό στον Πύργο και χθες 2 περιστατικά στην Πάτρα. Οι δράστες χειρίζονται τους ίδιους τρόπους, δηλαδή προσποιούνται συνήθως σε φοριακούς υπαλλήλους, προσεγγίζουν ηλικιωμένα άτομα, τους μιλάνε για μια επίγουσα ανάγκη που υπάρχει καταβολής χρημάτων, η οποία πρόκειται σε μια οφειλή την οποία έχουν συγγενικά τους πρόσωπα και με αυτόν τον τρόπο τους παίρνουν χρήματα. Εμείς, ως ελληνική αστυνομία και ειδικότερα ως Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, θέλουμε για μία ακόμα φορά να τονίσουμε σε όλους τους συμπολίτες μας και ιδίως στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας ότι οποιοδήποτε τους προσεγγίσει και με οποιοδήποτε πρόσχημα τους ζητήσει χρήματα, πρέπει να μην δώσουν και να μην δώσουν τα χρήματα αυτά. Ξεκίνησαν χθες και ανεβαίνουν και απόψε αλλά και αύριο στο Διπεθέκ της Καλαμάτας οι παραστάσεις της πειραματικής σκηνής. Το ξεχωριστό πολιτιστικό σύνολο παρουσιάζει το βραβευμένο έργο «Το σκλαβί» της Ξένιας Καλογεροπούλου. Ήξερε να διαβάζει. Όχι, δεν νομίζω. Και τι κάνεις στο ποτάμι? Ψαρεύω, κολυμπά. Πρόσεχε τον αδελφό σου. Αυτός ακούει. Όχι πάντα, καμιά φορά. Πρόσεχε το. Μου το υπόσχεσαι? Ναι. Τελειώνει μία σεζόν θεατρική και αρχίζει μία καινούρια. Παρουσιάζουμε σε επανάληψη τη θεατρική παράσταση «Το σκλαβί» της Ξένης Καλογεροπούλου. Ένα έργο βραβευμένο. Είχε πάρει βραβείο στη χρονιά που ανέβηκε σαν το καλύτερο θεατρικό έργο της χρονιάς. Σε σκηνοθεσία και αυτοσχεδιασμούς της Δέσποινας Τρεπανιά και του Κωνσταντίνου του Μαραβέλια, μουσική του Νίκου του Κυπουργού, σκηνικά και φροντιστήριο της Κατερίνας Μιλιαρέση και φωτισμοί του Γιάννη του Τσιούπα. Είναι μια παράσταση που αγαπήθηκε πάρα πολύ και από το κοινό, αλλά και από τη θεατρική, την ίδια τη θεατρική ομάδα. Είναι μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους και για μεγάλους που θέλουν να νιώσουν παιδιά. Πολύ ευαίσθητη, πολύ τρυφερή και βασίζεται σε ένα παραμύθι από τη Σίμη που το πήρε και το διασκεύασε η Ξένια Καλογεροπούλου. Τα παιδιά! Αυτά θέλεις! Να βρεθούμε σε ένα χώρο και να δημιουργήσουμε ένα χώρο θεάτρου μέσα στο όνειρο, στην πολλή εργασία και στο ταξίδι να βρει ο καθένας τον εαυτό του. Και μιλάω και για μένα και για τα παιδιά. Αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα που δίνει το θέατρο με αφορμή ένα σπουδαίο κείμενο. Και αυτό φαίνεται στην παράσταση ανεξάρτητα από το αραιέ σκηνίδι. Μια αραιέ σκηνίδι δεν έχει σημασία. Το ότι όλα τα παιδιά είναι επί σκηνής
όλα τα παιδιά λειτουργούν ομαδικά. Και αυτό δείχνει και τη σημαντικότητα του κάθε παιδιού. Δεν είναι μια παράσταση πρωταγωνιστών, αλλά και ταυτόχρονα ότι κανείς δεν είναι αναντικατάστατος, παρόλο που όλοι είναι το ίδιο σημαντικοί. Πάμε τώρα στην τελετή που έγινε για την απονομή των βραβείων του λογοτεχνικού διαγωνισμού της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Πρόκειται για μια δράση που αγκαλιάστηκε με ιδιαίτερη θέρμη. Ο πρώτος λογοτεχνικός διαγωνισμός που διοργανώθηκε από την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας ολοκληρώθηκε και στο πλαίσιο αυτό έγιναν και οι σχετικές απονομές σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εξέδωσε η Κριτική Επιτροπή. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί πάντως είναι ότι σε αυτό το εγχείρημα οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, θέτοντας τις βάσεις ο εν λόγω διαγωνισμός να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια. Ήμασταν πάλι συγκεντρωμένοι εδώ στις αρχές Φεβρουαρίου όταν κόψαμε την πίτα της βιβλιοθήκης και η πρόεδρος, η κυρία Καρλάφτη, ανακοίνωσε τους στόχους της βιβλιοθήκης για το 2017. Μέσα σε αυτούς ήταν τότε και η διεξαγωγή ενός λογοτεχνικού διαγωνισμού. Ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε και πρότεινε και υπερασπίστηκε με θέρμη ο αντιπρόεδρος της βιβλιοθήκης, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, και αγκάλιασαν και όλα τα υπόλοιπα μέλη. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι είχαμε και κάποιες επιφυλάξεις. Δεν ξέραμε κατά πόσο κάτι τέτοιο θα είχε απήχηση, δεν ξέραμε κατά πόσο θα είχε συμμετοχή, δεν ξέραμε εάν στη σημερινή, στην ψηφιακή εποχή, ένας λογοτεχνικός διαγωνισμός θα μπορούσε να συγκινήσει το πλήθος και τι αντίκτυπο θα μπορούσε να έχει αυτό σε μια τοπική κοινωνία. Ωστόσο, ο αριθμός των συμμετοχών, αλλά κυρίως η ποιότητά τους, μας διέψευσε. Είχαμε πάνω από 100 συμμετοχές. Η Κριτική Επιτροπή, που μας κάνει την τιμή να είναι εδώ μαζί μας σήμερα και να συμμετέχει στην απονομή, είχε ένα πολύ δύσκολο έργο. Και νομίζω ότι η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη που αποτελεί πλέον την καθιέρωση ενός θεσμού. Ας ελπίσουμε λοιπόν να είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και θα μπορέσουμε και του χρόνου και τις επόμενες χρονιές να προτείνουμε μέσα από τη βιβλιοθήκη. Και γιατί όχι να πάρουμε τον πύχη ακόμη πιο ψηλά με μια έκδοση. Ξεχωριστές οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες του Κυνηγετικού Συλλόγου της Καλαμάτας. Χθες, με αφορμή και την υπόθεση της ανανέωσης των αδειών, υπήρξε μια κλήρωση με δώρα για τα μέλη. Εύχομαι όποιος το κερδίσει να έχει καλά κυνήγια και καλή χρόνια να έχετε. 49-02. Είναι ο κύριος Σαραντάκος Δέλτα. Μια καλή κυνηγετική χρονιά με δώρα και κληρώσεις. Ο Κυνηγητικός Σύλλογος της Καλαμάτας με πολλές δράσεις που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη της παρουσίας του και στεκόμενος δίπλα στα μέλη του, προχώρησε και σε μια λαχιοφόρο με την ανανέωση των αδειών και χθες κλήρωσε μια καραμπίνα. Έτσι και φέτος, για τους φίλους κυνηγούς, ο Κυνηγητικός Σύλλογος έκανε μια λαχιοφόρο αγορά. Με δώρο μια κυνηγητική καραμπίνα. Ο τυχερός αριθμός είναι το 49-02 και κληρώθηκε στον κύριο Σαραντάκο Δημήτριο. Καλή του επιτυχία, καλά κυνήγια με την νέα του καραμπίνα, να είναι καλά. Ευχαριστούμε όλους τους κυνηγούς που συμμετείχαν στην λαχιοφόρο και ευελπιστούμε ότι και του χρόνου να είμαστε καλά, να βάλουμε ακόμα καλύτερη καραμπίνα και ακόμα περισσότερα δώρα για τους φίλους μας κυνηγούς. Σπούδασε στο New York College και απόκτησε πτυχίο από κορυφαία ξένα πανεπιστήμια όπως το State University of New York ESC, το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, τα βρετανικά Greenwich και Bolton, αλλά και το γαλλικό της Τουλούσης με σπουδές εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Τώρα, όλα τα πτυχία που αποκτώνται στο New York College έχουν ισοδύναμα επαγγελματικά δικαιώματα με τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων και διεθνή αναγνώριση. Σπουδάσεις New York College και μένεις Ελλάδα. Άουτο Σταυρόπουλος. Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και ντίζελ. Από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Άουτο Σταυρόπουλος. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, Άργος. Τηλέφωνο 2751 069 301.
κέντρο διαβίου μάθησης και ΚΑΕ συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας, με διαρκείς δράσεις και υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπονεί προγράμματα για ανέργους, για επαγγελματίες, για αγρότες, για εργαζόμενους, για επιχειρήσεις επισιτισμού. Και ΚΑΠ Αργολίδας. Και ΚΑΠ. Η λύση στην ανεργία. Δανόπουλος Φάρμ. Εδώ και πάνω από 50 χρόνια δίνουμε ένα συνεχή αγώνα για να έχετε στο τραπέζι σας τα καλύτερα ελληνικά αυγά. Οι κότες μας θρέφονται από ελληνικά διαπιστευμένα δημητριακά, ενώ οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας εγγυώνται την υγιεινή των μπουλερικών αλλά και των παραγόμενων αυγών. Διαθέτουμε συστήματα πιστοποίησης ISO 22000-2005 και τηρούμε όλα τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δανόπουλος Φάρμ. Φίχτη Αργολίδας. Τηλέφωνο 27510-76372. www.danopoulosfarm.gr. Χρόνια τώρα αποχαιρετάμε, ανταμώνουμε, στέλνουμε, παραλαμβάνουμε. Ταξιδεύτε μαζί μας με άνετη, γρήγορη, ασφαλή και οικονομική μετακίνηση. Φίχτη Αργολίδας. Και τώρα μέσω του τουριστικού μας γραφείου Net Travel ταξιδεύτε σε όλο τον κόσμο με ασφάλεια. Τηλέφωνο 698-333-0130. Και για την εξυπηρέτησή σας, η Κτέλ Αργολίδας, στα δρομολόγια προς Αθήνα, κάνει στάση έξω από το μετρό του Ελαιώνα. Κτέλ Αργολίδας, τηλέφωνο πληροφοριών 80-111-44-000. Η εταιρεία μας ασχολείται με την κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου ή αλοπετασμάτων, έθριων, ειδικών κατασκευών, επενδύσεων κτηρίων με φύλλα αλουμινίου, αντιλιακά σκιάδια και κάγκελα αλουμινίου. Χρησιμοποιεί τα πιστοποιημένα προφίλ των εταιριών Europa, Aluminco και Golden Door. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων από πόρτες πάνελ, ρολά, καραζόπορτες, σίτες, κάγκελα αλουμινίου inox, πόρτες ασφαλείας και εσωτερικές. Τηλέφωνο 27-510-76-037. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργος Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Ποιο είναι το όνειρό σου? Θέλω να γίνω ψυχολόγος, αρχιτέκτονας, οικονομολόγος, νομικός σύμβουλος. Τώρα μπορείς να πετύχεις μαζί μας. Σπούδασε στην Κύπρο στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου. Με προσιτά διδακτρά, υποτροφίες και οικονομική βοήθεια. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου. Τώρα μπορείς να πετύχεις. Η ένταση στην Κορεατική Χερσόνησο με τον Kim Jong-un να απειλεί για ισορροπία δυνάμεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καλά κρατεί, την ώρα που ο τρόμος επέστρεψε στο Λονδίνο μετά την επίθεση των τζιχαντιστών στο μετρό. Οι τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο μετρό του Λονδίνου. Το επίπεδο συναγερμού στη Βρετανία βρίσκεται στον ύψιστο βαθμό. Η ανάφλεξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σταθμό Parsons Green τραυμάτισε 29 ανθρώπους. Οι περισσότεροι από αυτούς φέρουν εγκάβματα. Η Τερέζα Μέι ανακοίνωσε πως στους δρόμους η αστυνομική παρουσία θα είναι πιο έντονη, ενώ θα περιπολούν και στρατιώτες. Το Κοινό Κέντρο Ανάλυσης Τρομοκρατίας, ένας ανεξάρτητος οργανισμός με ευθύνη να καθορίζει το επίπεδο της απειλής με γνώμονα τις πληροφορίες, αποφάσισε να ανεβάσει το επίπεδο της απειλής από σοβαρό σε κρίσιμο. Αυτό σημαίνει πως ενδέχεται να επίκειται μια νέα επίθεση.
Το tweet του Donald Trump, που υπενήσονταν ανεπάρκεια τη Scotland Yard, προκάλεσε την αντίδραση της Θερέζα Μέη, που ανέφερε ότι οι εικασίες σχετικά με το τι συμβαίνει σε μια ενεξελίξη έρευνα δεν βοηθούν κανέναν. Αργότερα οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λευκό Οίκο να ανακοινώνει πως ο Πρόεδρος εξέφρασε τη θλίψη του για το χτύπημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον εντοπισμό υπόπτων που σχετίζονται με την επίθεση στο μετρό. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αλλά και τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού. Στόχος μας είναι να φτάσουμε σε ισορροπία δυνάμεων με τις ΗΠΑ και οι Αμερικανοί να μην τολμούν να εξετάσουν τη στρατιωτική επιλογή για τη χώρα μας. Αυτό δήλωσε ο Κιμ Γιονγκούν σύμφωνα με το βορειοκορεαδικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Πρέπει να δείξουμε στους σοβινιστές της μεγάλης δύναμης πως η χώρα μας παρά τις κυρώσεις επιτυγχάνει το στόχο της ολοκλήρωσης της πυρηνικής της δύναμης, φέρεται να δήλωσε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε τη νέα εκτόξευση πυράβλου από την Pyongyang. Το Συμβούλιο Ασφαλείας τόνισε πως τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν άμεσα, αποτελεσματικά και πλήρως όλα τα σχετικά ψηφίσματα. Για φαύλο κύκλο έκανε λόγο ο πρεσβευτής της Ρωσίας. Συζητήσαμε για λίγο πως πράγματι βρισκόμαστε σε έναν φαύλο κύκλο. Έχουμε ένα ψήφισμα, μία πρόκληση, μετά μια άλλη πρόκληση και ένα άλλο ψήφισμα και ούτω καθεξής. Αρκετοί έθεσαν έναν προβληματισμό. Να σκεφτούμε να δράσουμε εκτός αυτού του πλαισίου μέχρι σε ένα σημείο. Ο πρέσβης της Κίνας στην Ουάσιγκτον κάλεσε τις ΗΠΑ να αποφύγουν νέες απειλές προς την Pyongyang και δήλωσε πως πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου να εξευρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι για την επαναφορά του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και συνεργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.